το θέμα της εξαίρεσης από το πρόγραμμα εξισωτικής αποζημίωσης 14 κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ερών ετέθη προς συζήτηση στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο διοικητήριο υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Ερών Γιάννη Μωυσιάδη. Στην αρχική του εισήγηση, ο κ. Μωυσιάδης έκανε αναφορά στη χθεσινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λέγοντας πως δεν γνώριζε για αυτή τη συνάντηση, καθώς είχε ενημέρωση πως ακυρώθηκε και πως θα συναντηθεί με τον κύριο Αραχοβίτη την επόμενη Τρίτη για τα ζητήματα των παραγωγών καπνού. Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Μωυσιάδης, δεν τον ενημέρωσε κανείς ότι αυτή η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί. Την Παρασκευή είχε τηλέφωνο στο γραφείο η κυρία Σταμπουλή και είπε ότι η συνάντηση ακυρώθηκε. Για να επιβεβαιώσω, πήρα και κάποιον άλλο βουλευτή και δεν χρειάζεται. Και τον κύριο Τζελέπη, ο οποίος είπε ότι είχε τέτοια πληροφόρηση, χωρίς να είναι απολύτως σίγουρος. Πήρα το γραφείο του Υπουργού και μου είπαν και στο γραφείο του Υπουργού ότι η συνάντηση ακυρώθηκε. Ήταν η συνάντηση να γίνει χθες στις 11 η ώρα. Τελικά, βέβαια, όντως δεν έγινε στις 11 η ώρα, έγινε όμως στις 2 η ώρα. Εάν τελευταία στιγμή αποφάσισαν και το έκλεισαν, δεν το ξέρω. Και γι' αυτό δεν μπορώ να πω για να κατακρίνω το έργο. Όλοι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να συνταχθεί ένα κείμενο με το αίτημα να μην προχωρήσει η εξαίρεση των περιοχών, το οποίο θα προωθηθεί από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Υπουργό Σταύρο Αραχοβίτη. Δύο-τρία άτομα επιτροπή για να δουλέψει και να επεξεργαστεί και να ετοιμάσει την επιστολή, να συνεργαστείτε με τον κύριο Λόγιο που θα έχει αρκετά στοιχεία για να σας βοηθήσει. Γιατί όσο το δυνατό πιο περιστατωμένη και σωστή και προς τη σωστή κατεύθυνση επιστολή και από εκεί πέρα προχωρήσουμε στις υπογραφές και να το στείλουμε χωρίς καθυστέρηση. Υποχρέωνται τα κράτη-μέλη να επανακαθορίσουν τις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές. Ο κανονισμός είναι το 2013. Θα έπρεπε να αρχίσουμε από το 2014, το 2015, πάση περιπτώσει να δουλεύουμε. Εμείς το αφήσαμε το Σεπτέμβριο του 2018. Η καταληκτική ημερομηνία αυτής της υπόθεσης ήταν τα τέλη του 18. Το Σεπτέμβριο του 18, ξέρετε ότι βγήκε σε διαβούλευση ένα πρώτο σχέδιο που σε ό,τι μας αφορά από εκείνη την οριοθέτηση κρατούσε τις 30 ορεινές περιοχές και τις 86 κοινότητες, 86 του νομού μας μειονεκτικές, τις έβγαλε όλες απ' έξω. Φοβούμαστε μήπως κι άλλες κοινότητες απενταθούν. Το ότι αυτές είναι απ' έξω μας έχει εξοργήσει όλους. Θα πρέπει να βγουν, διότι όπως είπα και πριν, τι διαφορά έχει ο καθένας από τον Πατρίκη, για παράδειγμα, και άλλες κοινότητες. Αυτό όμως που πραγματικά με έβγαλε έξω από τα ρόκα είναι μετά από την τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε, έψαξα να βρω αυτή την έκθεση που πήγε στην Ευρώπη και δεν μπορούσα να βρω τίποτα. Την έχουμε στις υπηρεσίες, κύριε Ρόιδο. Όχι, φυσικά. Άρα δεν ξέρουμε ούτε τι εισηγήθηκαν, ούτε τι κριτήρια έβαλαν, ούτε τίποτα. Προέδροι των κοινοτήτων που εξαιρούνται αλλά και αντιδήμαρχοι των Δήμων, στους οποίους ανήκουν οι εν λόγω κοινότητες, εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη. Η αδικία είναι καταφανέστατη. Δεν υπάρχουν κριτήρια δηλαδή αξιοκρατικά για να εντάξουν ή να απεντάξουν χωριά. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το δει σοβαρά και ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να ενταχθούν και τα χωριά τα οποία είναι απ' έξω. Βέβαια, την τελική απόφαση, η τελική απόφαση θα πάρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις Βρυξέλλες. Θέλουμε να πούμε ότι θέλουμε όλα τα χωριά μας, όλα όσα χωριά ήταν μέχρι στιγμής στο πρόγραμμα αυτής της εξωτικής αποζημίωσης, να παραμείνουν μέσα. Γιατί, όπως ξέρετε, οι καιροί είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Τα χωριά μας συρρυκνώνονται λόγω του ότι το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οι 14 τοπικές κοινότητες αυτές, μετά από 30 χρόνια περίπου, οι οποίες ήταν σε προγράμματα, από το 85 περίπου και μετά, καταλήγουν να βρίσκονται εκτός του προγράμματος αυτού. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές κοινότητες αυτές θα χάνουν γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 14 κοινότητες, τα οποία αυτά θα φεύγουν με τον νόμο. Μας είπαν ότι θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν χάθηκε τίποτα ακόμη. Τα 14 χωριά τα οποία είναι εκτός. Υπάρχει μια περίπτωση να ενταχθούν και αυτά, γιατί και αυτά που είναι μέσα δεν είναι 100% και δεν έχουμε δει ακόμα ούτε τους χάρτες ούτε τους καταλόγους. Απλώς τώρα τι είχαν πει? Είχαν πει ότι θα είναι περίπου στα 770 στρέμματα τα οποία θα έπρεπε να ήταν μέσα. Με τις δηλώσεις αυτά είναι γύρω στα 1250.
Άρα εκεί υπάρχει μια διαφορά που δεν μπορούν να μπουν να ενταχθούν όλα τα υπόλοιπα 14 χωριά. Νομίζω πως θα μπορεί να βρεθεί, αν υπάρχει βούληση, να βρεθεί μια χρυσή τομή. Έπρεπε, αν υπάρχει κάτι σοβαρό και αν τα κριτήρια που λένε είναι σοβαρά αυτά τα κριτήρια, να μας στείλουν ποια είναι, να μας στείλουν το χάρτη, να δούμε ποια χωριά είναι και ποια είναι τα κριτήρια που εντάσσουν ένα χωριό στην εξουσιωτική αποζημίωση. Αυτό το ερώτημα το θέλω να το πω στους κυβερνητικούς βουλευτές του νομού, αν έχουν κάποια καλύτερη ενημέρωση από εμάς, να βγουν και τα κριτήρια να βγουν δημόσια να μας τα πούν. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και εκπρόσωποι βουλευτών της Περιφερειακής Ενότητας. Έχουμε ζητήσει τη μελέτη, την περιβόητη μελέτη του Κυπουργικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που βάσει αυτής της μελέτης γίνανε όλα αυτά που συζητάμε σήμερα. Δεν έχει ανταποκριθεί το Υπουργείο. Στην πρώτη διαβούλευση επικαλέστηκε τα βιοφυσικά κριτήρια του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιβόητη του 1305. Μετά τις παρεμβάσεις, τέλος πάντων, που έγιναν από όλες τις τοπικές κοινωνίες, κάναμε μια δεύτερη ανάρτηση με ένα απλό δελτίο τύπου και επισυναπτόμενο ένα χάρτη της Ελλάδος με αποτυπωμένες πάνω αυτές τις περιοχές. Νομίζω μόνο από αυτό δείχνει και την προχειρότητα που προσέγγισε από το θέμα στο Υπουργείο. Ζητήθηκε η σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής Εμπορίου 2 φορές. Ο Υπουργός για ακόμη μια φορά αρνήθηκε να παρευρεθεί και να ενημερώσει και να ενημερώσει και να μαθεί ακόμη και τη Βουλή σε αυτό που λέτε ότι δεν έχουν κάνει ενημέρωση ήδη. Πρόσφατα που μάθαμε και για τα 14 τα χωριά, έχουμε κάνει πάλι ερώτηση στη Βουλή, όπου ρωτάμε επακριβώς ποια είναι τα κριτήρια που διαφοροποιούν αυτές τις 14 κοινότητες από όμορες κοινότητες οι οποίες είναι μέσα. Ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα.